Έγινε μια πρώτη σύσκεψη λίγο νεφελώδης υπό την έννοια ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη πρόθεση από την πολιτεία για το πώς μπορεί να γίνει αυτό στο τελικό. Το ευχάριστο είναι ότι η Ομοσπονδία, οι ομάδες και ο υπερσύμβουλος, ο κύριος Φούσεκ, συμφωνούν ότι το αυτονόητο είναι ότι η τελική του κυπέλου Ελλάδας ως μια πολύ μεγάλη διοργάνωση πρέπει να γίνονται όπως όλα τα προηγουμένα ποδοσφαιρικά κράτη με κόσμο. Αυτό θέλουμε όλοι και σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι δικές μας προσπάθειες, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να συντονίσουμε, να οργανώσουμε και να δούμε έναν τελικό όπως πρέπει να είναι η τελική του κυπέλλου Ελλάδας. Από την αστυνομία υπόθηκε η πρόταση να γίνει ο τελικός? Όχι, δεν υπόθηκε πρόταση να γίνει και κλεισμένο. Δεν αναφέρθηκε μες στη σύσκεψη αυτό το πράγμα? Υπόθηκε, όπως όλοι μας ζούμε σε μια κοινωνία που τρέφεται και από διαρροές. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση, όμως η αστυνομία προφανώς δεν μπορεί να πάρει θέση χωρίς εξουσιοδότηση. Υπόθηκε από όλους εμάς ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αποδεκτό, δεν θα ήταν όμορφο, δεν θα ήταν κάτι τιμητικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάτι που ξεκαθαρίστηκε οριστικά, δηλαδή η έδρα του τελικού? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε και κάποια άλλη έδρα εκτός από το ΆΚΑ που συζητείτε? Εμείς θέσαμε ένα απλό θέμα που νομίζω ότι άπτεται της κοινής λογικής. Η προκήρυξη λέει ο ΆΚΑ. Η προκήρυξη έλεγε βέβαια και 18 Μαΐου, με σύμφωνη γνώμη όλων έγινε 11 Μαΐου. Αλλά εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κόσμου, ασφάλειας, όπως υποτίθεται ότι πληρεί το ΆΚΑ ως το ασφαλέστερο θεωρητικά γήπεδο της χώρας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση όμως που μπούμε σε μια λογική και κλεισμένων των θυρών, χωρίς τον κόσμο μας, άρα στην ουσία κάτι που εξυδετερώνει το πλεονέκτημα της ΑΕΚ, που είναι η γηπεδούχος ουσιαστικά ομάδα, χρησιμοποιεί το ΆΚΑ ως την έδρα της. Αν λοιπόν δεν υπάρχει παρουσία κόσμου, να μην πάμε και στη λογική να παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου χωρίς φιλάθλους. Όχι, ούτε στην Τούμπα φυσικά. Να βρεθεί ένα γήπεδο το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις για τελικό και κλεισμένο των θυρών, που σας λέω και πάλι είναι το απευκταίο σενάριο. Είναι κάτι που όλοι οι φορείς, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, όλοι όσοι συζητάνε για αυτό το τελικό δεν θέλουν να γίνει. Επειδή είναι 8 μέρες πριν το ΒΑΡ, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το ΒΑΡ? Δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Δεν υπόθηκε επί της ουσίας ως προϋπόθεση του ΆΚΑ η ύπαρξη του ΒΑΡ. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο ή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Τελικά το που μπορεί να γίνει. Υπάρχει κάπου υπάρχει, επειδή είναι σε 8 μέρες ο τελικός. Υπάρχει μια σύσκεψη, από όσο ξέρουμε, την Δευτέρα, όπου θα αποφασιστεί από την πολιτεία η δική της πρόταση, η δική της απόφαση, και πάνω σε αυτή θα συζητήσουμε ξανά όλοι εμείς τη Δευτέρα. Άρα θα είστε και εσείς καλεσμένοι σε αυτή τη σύσκεψη? Είναι στο Υπουργείο? Όχι στο Υπουργείο, το Υπουργείο θα συσκεφτεί μόνο του. Εκ νέου θα κάνουμε μία σύσκεψη όλοι φορείς εδώ. Με βάση την απόφαση που θα βγάλει το Υπουργείο, δηλαδή, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει με τον Υπουργό, ξεγνωρίζει τις προθέσεις του? Δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε κάποια παραπάνω πληροφόρηση από όσοι έχουν όλοι οι υπόλοιποι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια απόφαση. Νομίζω ότι υπάρχουν σκέψεις. Σκέψεις και για αριθμό εισιτηρίων, ή δεν συζητήσατε κάτι τέτοιο? Εντάξει, σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο πόσο σου είπε. Σε ένα προκαταρκτικό στάδιο συζητήσαμε με βάση το περσινό φορμάτ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Ωραία.